Ο σεισμός που έγινε στη Σάμο στις 30 Οκτωβρίου του 2020 στέρισε τη ζωή σε δύο νέα παιδιά και προκάλεσε ζημιές σε αρκετά σπίτια στη Σάμο αλλά και στο νότιο τμήμα της Χίου. Οι 35 δικαιούχοι αποζημιώσεων θα λαβούν αρχικά το ποσό των 600 ευρώ έκαστος, με το θέμα να ζητά την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοχείου που συνεδριάζει αύριο. Να ενημερώσω τους πολίτες ότι στο σεισμό που έγινε στις 30 Δεκάτου του 2020 κάποιες κατοικίες είχαν πληγεί. Έγιναν πολλαπλά αιτήματα δημοτών. Από την εξέταση των αιτημάτων των πολιτών που επλήγησαν από τη σεισμική δόνηση, συστήθηκε μια επιτροπή με απόφαση του Δημάρχου, απαρτιζόμενη από υπαλλήλους διαφόρων ιδιοκτητών. Η επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις των δημοτών, ενέκρινε τις αιτήσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες επιδίδει το ποσό των 600 ευρώ στους δημότες που πλήγηκαν για την πρώτη κατοικία τους και όχι μόνο εξοχικά, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες είναι 35. Το ποσό, το συνολικό ανέρχεται στις 21.000, έχει πιστωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο του Δήμου και θα ξεκινήσει και η διαδικασία, θα περάσει δηλαδή την οικονομική αύριο και θα ξεκινήσει η διαδικασία το να δοθούν τα λεφτά στους πληγέντες. Στις κυβερνητικές ευθύνες, την καθυστέρηση χορήγησης των αποζημιώσεων στους σεισμοπαθείς αναφέρθηκε και ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης, που τόνισε ότι εκτός των πολιτών που δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις, υπάρχουν και οικισμοί όπως η Καλαμωτή, που ακόμη έχει κλειστούς δρόμους από γκρεμισμένους τοίχους λόγω του σεισμού. Ήδη έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον φωνικό σεισμό της Σάμου, ο οποίος έπληξε και τμήματα της Νότιας Χίου. Και σε πολλά χωριά, σε πολλές περιοχές έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με τιμωροποίες και καταρρεύσεις κτισμάτων και ζημιές ακόμη και σε εκκλησίες. Μέχρι στιγμής πολλοί κάτοικοι διαμαρτύρονται διότι δεν έχουν εισπράξει ούτε καν την πρώτη ελάχιστη αποζημίωση η οποία είχε εξαγγελθεί. Και πολύ περισσότερο χωριά παραμένουν αποκλεισμένα, κεντρικοί δρόμοι, όπως για παράδειγμα η Καλαμωτή, όπως ξέρουμε όλοι, παραμένουν αποκλεισμένα σε κεντρικές εισόδους του χωριού από καταρρεύσεις κτηρίων, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάνουμε έκκληση λοιπόν στις υπηρεσίες και στο Δήμο να επιληφθεί άμεσα, διότι ένας χρόνος είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο έχει περάσει χωρίς να έχει γίνει τίποτα.